Και λέει ο Μάνταλος ότι δεν κατάλαβα και εγώ, ήταν κάτι, κάποιο λάθος της στιγμής που άνοιξε. Βλέπεις εδώ. Δηλαδή, αν ο Μάνταλος δεν έφυγε ποτέ, η μπάλα δεν θα πρέπει να κρυφτεί τον οδοφυλάκα. Ναι. Το κορίτσι και καλά. Το άλογο παίξανε ο Μάνταλος εδώ με τη Φόνσου. Ναι. Έτσι άνοιγε και η Φόνσου. Αλλά και εδώ ο Τσιντώντας, αφού περάσει η μπάλα που προφανώς ευνηδιάζεται, πάει να τη βγάλει με μανσέτα και του κάνει μπροστά. Ναι, του κάνει μπροστά και με την γκολ. Ο Τσιντώντας φταίει, δεν κάθεται στην γωνία του τη δικιά του, είναι στη μέση. Γιατί περιμένει σέντρα προφανέστατα. Ναι. Και, για να έχει, και για να είναι πιο κοντά στη γωνία του τείχου. Έχει πέσει σαν μεθυσμένο εκεί που στα σκαλοπάτια το διώχνει η γυναίκα του Βρωμά, του λέει σηκωφή από το σπίτι. Παλιό βρωμιάρι, του λέει Βρωμά, βρωμόκοπα, φύγει από το σπίτι. Πάμε γενικά να δούμε και μία κάρτα με τα στατιστικά του Κούρτιτς. Είδαμε νωρίτερα το σερί του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ. Είναι εντυπωσιακά. Κρατάω αυτό που έχει πει ότι δεν τρέχει και τα άπειρα χιλιόμετρα, ούτε είναι και πάρα πολύ γρήγορος. Αλλά έχει δώσει κάνει, όμως, 16 όταν... γκολ σε 34 παιχνίδια, έτσι. Αυτά τα στατιστικά, και όταν βγαίνει, είναι έτοιμος να δίνει τον προπονητή. Είναι ένας πιο σωματώδης, πιο δυνατός από τον Λουτσέσκου βοηθός. Όχι επειδή είναι πιο ψηλός, είναι πιο δυνατός. Γιατί ο Λουτσέσκου είναι και ψεύτικος. Πεθαμένος. Δεν μαλώνει, δηλαδή θα φάει ξύλο, άμα μαλώσει. Και πάει κοντά του. Όταν βγαίνει ο Κούρτης, να το παρατηρήσεις, και είναι έτοιμος εκεί, κάτι χερούκλες, ο Κούρτης είναι κτίνος. Και πάει έτσι αλαφιασμένος στον πάγκο, πάει ο βοηθός που είναι πιο χειροδύναμος, μπας και του πετάξει και ένα μπουνίδι το... Γιατί τρελός, ο Κούρτης είναι τρελός. Ή τα μάτια του Κούγια, να πούμε, που είναι σαν του λεονταριού πριν την επίθεση στο κοπάδι, να πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν θέλει να βγαίνει έξω. Ναι. Δεν θέλει να βγαίνει. Δεν θέλει να βγαίνει έξω. Αλλά χωρίς τον... Χωρίς τον χιλιομετράκια τον τσιγάρα. Και με τον Κούρτης μέσα αργό και με λίγα χιλιόμετρα, είναι απαράδεκτος ο Μάνταλος και η χάφτης ΑΕΚ να μην πάρουν το κέντρο, να μην κάνουν επιθέσεις, να μην βγουν κάθετα.